Καλή σας ημέρα, κύριε Μαργαρίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια, στους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας το κάνουν, αλλά έχει τη σημασία του. Γιατί ήταν και είναι τόσο έντονη η επίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Μου φαίνεται σαν να είναι λίγο ταξικό σας εχθρός. Ταξικός εχθρός δεν είναι. Πολιτικός εχθρός οπωσδήποτε είναι. Και επειδή ακριβώς είναι ένας, πώς να το πούμε, εξαιρετικά επικίνδυνος πολιτικός εχθρός, σε τελευταία ανάλυση είναι και ταξικός. Δηλαδή δεν στρέφεται ενάντια στο ΚΚΕ, στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας. Όπως ακριβώς η πολιτική του, έτσι, γιατί δεν κρίνεται κανείς από το όνομα, ούτε αυτόν αυτοπροσδιορισμό. Κρίνεται από την πολιτική. Εάν νομίζετε ότι το μνημόνιο το που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση, στην εξουσία, είναι πιο φιλικό προς τον λαό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα, έτσι, τότε να συμφιλειωθούμε, τότε να δεχτούμε ότι. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί η πολιτική του, έτσι, στρεφότανε ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων, ενάντια στις κοινωνικές εκείνες ομάδες τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει, φιλοδοξεί να εκφράσει, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και η πολιτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως φάνταζε λίγο ετεροβαρύς οι επιθέσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ από αυτές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καθόλου, γιατί αν ζυγίσουμε λίγο το ποιος έκανε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, το ποιος αντιτάχθηκε στις απαγορεύσεις, το ποιος αντιτάχθηκε στους εργατικούς νόμους, το ποιος υπεράσπισε τα δίκαια του κόσμου, έτσι, στους πληστηριασμούς των σπιτιών κλπ. Μην ξεχνάμε ότι ο νόμος με τον οποίο διώκονται οι άνθρωποι που αντιτίθονται στους πληστηριασμούς είναι ιδιώνυμο, το οποίο έφερε στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και στη διάρκεια, παρόλα αυτή τη νομική επιβάρυνση, τους αγώνες ενάντια σε αυτό το καθεστώς, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις έκανε το ΚΚΕ. Στα συνδικάτα και αναγνωρίστηκε, αν θέλετε, αυτό. Και αναγνωρίστηκε αυτό με την επιτυχία του την εκλογική σε εργατικά κέντρα, στη ΓΕΣΕΕ, σε σωματεία, έτσι. Και θα έλεγα και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, ξέρετε, θα έρθει στο τέλος. Mm-hmm. Αφού έχουν, πώς να το πω, βαθύνει οι ρίζες στην κοινωνία. Οι ρίζες των ιδεών μας στην κοινωνία. Τότε θα έρθει το εκλογικό αποτέλεσμα το καλό. Και Μαργαρίτη, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. Από την άλλη όμως η Ευρώπη επιμένει σε σφιχτή οικονομική πολιτική. Βλέπετε νέα μνημόνια? Κοιτάξτε να δείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έναν καταπληκτικό αριθμό προαπαιτούμενων για να δοθεί. Και φυσικά τα χρήματά του είναι υπό σφιχτικό έλεγχο, γιατί ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτό είναι απλώς δανειακά. Και αυτός που δανείζει θέλει να έχει την βεβαιότητα, θέλει να έχει τον έλεγχο των χρημάτων τα οποία δανείζει. Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι κάτω από αυτά τα πλαίσια η ελπίδα ότι θα καταλήξουν στους εργαζόμενους, στους μισθούς, στις αμοιβές της εργασίας κλπ, στους αγρότες, στους παραγωγούς, στους μικροεπαγγελματίες, αυτά τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μάλλον απατηλή. Δηλαδή, προφανώς, την ανάπτυξη της οικονομίας όπως την εννοούν στις Βρυξέλλες σημαίνει ανάκαμψη της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, δηλαδή των κερδών. Κατ' επέκταση δεν θα μοιράσει, δεν θα κάνει κοινωνική πολιτική με αυτά τα λεφτά. Θα κάνει υποδομές, θα κάνει δάνεια, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, θα ενισχύσει ομίλους για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους και να γίνουν ανταγωνιστικοί απέναντι σε ανταγωνιστές στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίοι έχουν αυτά τα ποσοστά κέρδους που έχουν. Αυτό είναι το όλο και το λένε οι ανθρώποι, δεν είναι τίποτα κρυφό. Έτσι, το λένε ότι εάν θέλετε να κάνετε σχολεία, εάν θέλετε να κάνετε νοσοκομεία, έχετε τη φορολογία την εθνική. Καλά, εκείνο που δεν μας λένε ότι ένα μεγάλο μέρος των φόρων που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας πηγαίνει στην αποπληρωμή των χρεών και των δανείων, εκείνων οι οποίοι μας λένε ότι αν θέλετε κοινωνική πολιτική, έτσι, φορολογήστε τον κόσμο. Δηλαδή, πια έχουμε σαν χώρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ειρωνία
με την οποία μας αντιμετωπίζουν οι ισχυροί δανειστές μας και λοιπά, οι θεσμοί, αν θέλετε να το πούμε και με άλλη διάλεκτο, είναι πια, πώς να το πω, όχι προσβλητική. Είναι, δεν μόνο να πω απικιακού χαρακτήρα, διότι δεν έχουμε αυτή την έννοια, αλλά είναι, αν θέλετε, έχει φτάσει στα όρια πια, δεν πάει παρακάτω. Σε μια ομιλία σας στο Ηράκλειο είχατε πει για τις πρέσπες του Αιγαίου, εκτιμάτε ότι ανοίγει ο δρόμος για συνεκμετάλλευση? Κοίταξε, οι πιέσεις, τα λεγόμενα, οι Γερμανοί, αν θέλετε, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ακούγεται ότι είναι και ελληνικής καταγωγής, τρομάρα μας, όλοι αυτοί έχουν περιγράψει το μέλλον. Έχουν περιγράψει και μάλιστα το έχουν περιγράψει γλαφυρότατα, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση θα εκλεγεί, έτσι μας έχουν πει. Με την έννοια ότι τα κόμματα εξουσίας, αν θέλετε, προφανώς τα έχουν στο τσεπάκι, για να το πω λαϊκά, και δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνά, τους ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά τους. Τους ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά τους. Και οι πρέσπες του Αιγαίου, όσο και η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους του ΝΑΤΟ, έτσι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα Βαλκάνια που καίγονται, ετοιμάζονται να ανάψει φωτιά εκεί, είτε προπαντός η επιχείρηση στη Ρωσία, στην Ουκρανία, έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι, αν θέλετε, εκ των ουκάν. Δηλαδή, αυτά θα γίνουν. Θα γίνουν. Κυρία Μαργαρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για ισχυρή αυτοδυναμία βάζοντας προμετωπίδα τις αλλαγές στο Σύνταγμα, επιμένει στην αλλαγή του άρθρου 16. Είναι μια αιμονική, τακτική, αν θέλετε, ή εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μια συνολική αλλαγή πάνω σε αυτό που έχουμε ζήσει ως μεταπολιτευτική δημοκρατία? Κοιτάξτε, είναι μία, θα μπορούσα να την πω φαντασίωση, αλλά είναι ένας σκληρότατος ανταγωνισμός που γίνεται ανάμεσα στο δυτικό κεφάλαιο και στους άλλους ανταγωνιστές που προβάλλουν από την Ασία, τη Λατινική Αμερική, οπουδήποτε αλλού, τη Μέση Ανατολή κλπ. Η ιδέα είναι η εξής, ότι τα πάντα πρέπει να γίνουν εμπόρευμα, να αγοράζονται και να πουλούνται. Και καθώς θα αγοράζονται και θα πουλούνται, θα αφήνουν κέρδος. Και δεν αφήνουμε τίποτα έξω από αυτά. Το χρηματιστήριο της ενέργειας έβαλε τη βενζίνη μας, αλλά και το ηλεκτρικό των σπιτιών μας, την έβαλε σε ένα χρηματιστήριο όπου δρούνε διάφοροι όμιλοι προσφοράς ενέργειας και ανάλογων υπηρεσιών και οι οποίοι αποσκοπούν στο κέρδος μέσα από αυτά. Τώρα ετοιμάζεται να μπει το μέγιστο των αγαθών, το νερό, στην ίδια λογική. Λοιπόν, πιστεύουν με αυτό ότι είναι μια πεποίθηση, έτσι, μια ξαναδοκίμαση στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι θα εξασφαλίσουν τέτοια κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, τους ευρωπαϊκούς εκείνους του δυτικού κόσμου, ώστε θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν την Κίνα πάνω σε ισότιμη, ισχυρότατη βάση. Αυτό προϋποθέτει, το φαντάζεστε, ότι όχι μόνο τα πάντα να γίνουν εμπόρευμα, αλλά πρέπει και το κόστος της εργασίας, οι αμοιβές των εργαζόμενων δηλαδή, να πέσουν στον αδύρ για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η πολιτική. Εμείς λέμε ότι είναι καταστροφική, η κοινή λογική λέει ότι είναι καταστροφική, ότι αποσαρθρώνει κοινωνίες, διαλύει κοινωνίες και εξαθλιώνει μεγάλα πλατιά κοινωνικά στρώματα, τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα της ενεργείας σήμερα, είναι το πρόβλημα ότι αυτοί που εργάζονται από το προϊόν της εργασίας τους δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Άγιο Όρος. Θα έχουμε μια μοναστηριακή ψήφο παρά τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου ότι η Εκκλησία δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια? Τώρα... Κοιτάξτε, η απάντησή μου ήταν στο βοηθειά μας, ας πούμε, πήγαινε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μέσα σε αυτό το... Αυτό είναι η αποσάρθρωση της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή την αποσάρθρωση του κοινωνικού γεννιούνται και μηχανισμοί, αλλά και ιδέες μεταφυσικής. Δηλαδή, όταν απελπίζεται ο άνθρωπος ότι μπορεί να σωθεί σε τούτο τον κόσμο, αρχίζει και επενδύει στον επέκεινα κόσμο, έτσι. Ο πραγματικός κόσμος υπάρχει, τον βλέπουμε. Για τον επέκεινα δεν θα βάζα στοίχημα. Έτσι, ότι... Λοιπόν, δεν τα έχουμε καλά και με τη μεταφυσική, ναι. Καθόλου. Λοιπόν,
Αλλά αυτό το παιχνίδι, ότι από τη μια η μεταφυσική γίνεται πολιτικό εργαλείο και από την άλλη πάνω στη μεταφυσική αρθρώνονται μεσαιωνικού τύπου μηχανισμοί ισχυρότατοι, όπως η Εκκλησία, και δεν μιλάω για τους απλούς ιερείς και τους απλούς πιστούς στις εκκλησίες και τις ενορίες, μιλάω για τον κεντρικό μηχανισμό, ο οποίος πλούτη καταπληκτικά έχει, ο οποίος νέμεται κομμάτι από τη λαϊκία των λαϊκών στρωμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει με άδεια χέρια στο Άγιο Όρος. Είναι περίπου 40 εκατομμύρια, ναι. Δίνει εκατομμύρια, τι να σας πω, για μονοπάτια, για εκκλησίες, για σκήτες. Κοιτάξτε, όταν για μία σκήτη χρειάζονται 325.000 ευρώ για να αναστηλωθεί, καλά, αυτό δεν είναι σκήτη. Αυτό με το συμπάθειο είναι διαμέρισμα πολυτελείας στο πέλαγος. Εντάξει, δεν είναι σκήτη μοναχού αναχωρητή. Εντάξει, λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, εδώ είναι η μέσα από τη μεταφυσική. Οι μηχανισμοί που στείνονται πάνω στη μεταφυσική είναι μηχανισμοί απάτης και κέρδους. Και εξουσίας. Μια τελευταία ερώτηση. Ο πήχης για το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 25 Ιουνίου. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί η συμπαράταξη στο πλευρό των λαϊκών προβλημάτων, των λαϊκών αγώνων, ότι πρέπει να αμυφθεί. Και πρέπει να αμυφθεί διότι θα το έχει ανάγκη ο λαός μας τις ημέρες που έρχονται να έχει δίπλα του, σαν πολιτική έκφραση, στον χώρο της πολιτικής, ένα ισχυρό κόμμα. Είναι άλλο να είσαι μέσα στον χώρο της πολιτικής και να μπορείς και εκεί να εκφράζεις τα λαϊκά αιτήματα, και άλλο να είσαι στο περιθώριο της πολιτικής. Αυτό είναι η προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος στον τομέα αυτόν τον εκλογικό, και ελπίζουμε ότι θα ανταμυφθεί και ότι θα ενισχυθεί. Κύριε Μαργαρίτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό κουράγιο μέχρι τις εκλογές, γιατί φαντάζομαι ότι θα το χρειαστείτε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι και εσάς καλό κουράγιο, γιατί και οι δημοσιογράφοι κουράζονται ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Σε προεκλογικές περιόδους. Ναι, γεια σας.